Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018. Κρυός. Η εβδομάδα ξεκινά με πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα στον τομέα της δουλειάς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχετε κούραση και ψυχολογική κυρίως από τις έντονες πιέσεις των πλανητών. Ο Άρης από τον Τοξότη σας κάνει σήμερα λίγο νευρικούς. Τα νευράκια αυτά που θα έχετε μην τα ξεσπάτε σήμερα στον ερωτικό σύντροφο. Και περνάμε στον Ταύρο. Ταυράκια μου, σήμερα μια καλή επιτυχία σας χτυπάει την πόρτα και εσείς πετάτε από τη χαρά σας. Τέτοια επιτυχία θα έχετε και στον ερωτικό τομέα. Προσέξτε σήμερα στις μετακινήσεις σας και βάλτε νέα πλάνα για το επαγγελματικό σας μέλλον, το οποίο θα είναι λαμπρό από εδώ και μπρος. Σήμερα δώστε σημασία και λίγο όμως στον εαυτό σας. Δίδυμος. Δίδυμάρες μου, όλη η εβδομάδα ξεκινάει με πολλές σκέψεις γύρω από τον επαγγελματικό σας μέλλον, αλλά θα προβληματιστείτε λιγάκι για το προσωπικό σας μέλλον. Μη βιαστείτε να πάρετε καμία απόφαση χωρίς να το φιλτράρετε σωστά. Δώστε προτεραιότητα σε φιλία και στον έρωτα. Οι αποφάσεις θα πάρθουν τις επόμενες μέρες, επομένως μην φοβάστε τίποτα. Και περνάω στους φίλους μου τους καρκίνους. Καρκινάκια μου, το νευρικό σύστημα σήμερα είναι λίγο ταραγμένο. Οι όψεις των πλανητών είναι ευνοϊκές για σας και χάρη στο κουράγιο το οποίο θα διαθέσετε στον επαγγελματικό τομέα θα σας βγάλει άσπρο πρόσωπους. Πρέπει από εδώ και μπρος να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τομέα της δουλειάς, διότι η νέα όψη της Σελήνης, κυρίαρχου πλανήτη σας, μπορεί και να σας βγάλει και εκτός προϋπολογισμού. Και περνάμε στα λιονταράκια μου. Λιοντάρια μου, σήμερα είναι μια μέρα ευνοϊκή για εσάς, μιας και οι όψεις των πλανητών σας ευνοούν σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Ο ερωτικός τομέας πρωταγωνιστεί για άλλη μια φορά και εσείς περνάτε μοναδικές στιγμές, μιας και τα πράγματα πάνε όπως τα θέλετε εσείς. Δώστε προτεραιότητα σε οικονομικά ζητήματα προς αποφυγή λάθους. Και πάμε στον Παρθένο. Αγαπητά μου φιλαράκια, περνάτε μια περίοδο χαρμολύπης, δίνετε σημασία στα οικογενειακά σας θέματα και ξεχνάτε να σκεφτείτε και λίγο τους εαυτούς σας. Οικονομικά πάτε πάρα πολύ καλά μέσα στην εβδομάδα, επομένως μπορείτε να ασχοληθείτε και με τα ερωτικά σας θέματα τα οποία θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Επομένως, λογική και συναίσθημα θα τα παντρέψετε με σκοπό την επιτυχία. Και περνάμε στο ζυγό. Ζυγουδάκια μου, από εδώ και μπρος είναι καιρός να εισπράξετε ύλη και συνέστημα μαζί. Νέα πνοή στον ερωτικό τομέα, η καλή σας διάθεση είναι στα ύψη και εσείς φυσικά αρκετά αισιόδοξοι ατενίζετε ένα υπέροχο μέλλον. Δώστε προτεραιότητα σήμερα σε έκτακτα έξοδα. Σκορπιός. Σκορπιοί μου, η αποχώρηση του Άρη από το ζώδιο σας κάνει λίγο υποτονικούς με ανάμεικτα συναισθήματα σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Ήρθε η στιγμή να πάρετε σημαντικές αποφάσεις σε επαγγελματικά και ερωτικά θέματα. Ό,τι απόφαση και αν πάρετε σήμερα θα έχει θεμέλια και φυσικά καλά αποτελέσματα. Και περνάμε στον Τοξότη. Αφού καλωσορίσατε τον Άρη στο ζώδιό σας, δεν θα λείπει η νευρικότητα, κυρίως επαγγελματικά αλλά και ερωτικά θέματα. Ευνοούνται τα ξεκαθαρίσματα παντός τύπου, αλλά προσέξτε τη διαχείριση του λόγου σας, η οποία θα είναι άκρος καυστική, όπως φυσικά και η προσωπικότητα του ζώδιου σας. Μη στεναχωριέστε λοιπόν, η επιτυχία είναι όλη δική σας σήμερα. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Σήμερα πρέπει να είστε προσεκτικοί στον τομέα της εργασίας προς αποφυγή λάθους, φυσικά βέβαια λόγω κούρασης. Τα πράγματα στρώνουν από το μεσημέρι και μετά και από εδώ και μπρος η εβδομάδα κυλά με γοργούς ρυθμούς και πολλή επιτυχία. Δώστε προτεραιότητα σε οικονομικά ζητήματα αλλά και προσοχή στα έκτακτα έξοδα. Υδροχόος. Με γνώμονα τη λογική καταφέρνετε να ξεφύγετε από δύσκολους κινδύνους στον επαγγελματικό τομέα αλλά και τον οικογενειακό. Δώστε προτεραιότητα και στον έρωτα, μιας και η εβδομάδα ξεκίνησε άκρως ερωτικά. Από το μεσημέρι και μετά, χαρούμενες εξελίξεις σας φτιάχνουν τη διάθεση, κυρίως από τον τομέα του σπιτιού. Και πάμε στα ψαράκια μου. Ψαράκια, δώστε προτεραιότητα σήμερα στα επαγγελματικά σας θέματα, μιας και το ευνοεί αυτή η εβδομάδα. Σήμερα η κούραση δεν θα λείπει, μιας και έχετε δύσκολο πρόγραμμα. Θέματα οικονομικά τα οποία προκύπτουν θα βρούμε τις λύσεις από το μεσημέρι όμως και μετά. Είναι καλό να προσέχετε την οικονομία σας σήμερα για να μην βγείτε εκτός budget. Καλή σας εβδομάδα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.